Ελάτε να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε να μάθουμε λίγα πράγματα για το Krav Maga. Είναι μια πολεμική τέχνη, διαφορετική από όλες τις άλλες. Είναι κυρίως στο κομμάτι της αυτοάμυνας. Και ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο, ανίχνευσα μια πληροφορία που έκανε λόγο για τον νεαρότερο παγκόσμιο εκπαιδευτή, στον κόσμο έτσι, νεαρότερο εκπαιδευτή, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη, βρίσκεται στο Ηράκλειο και θέλω να πάμε να τον συναντήσουμε για να μάθουμε και κάποια πράγματα για αυτή την ισραηλίτικη πολεμική τέχνη και θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι ο Μάνος ο Σταυρουλάκης και βεβαίως... Α, η Γιώτα. Θα δούμε τη Γιώτα πρώτα. Γιώτα Αρχοντάκη λοιπόν στις... Εμένα θα δείτε πρώτα. Καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα Γιώτα. Φόρεσα τα αθλητικά μου παπούτσια σήμερα, γιατί ήρθα να βρω τον Μάνο Σταυρουλάκη και δεν ήξερα τι θα τύχει στην πορεία, καθώς ο ίδιος μας διδάσκει πώς να προστατευτούμε. Το Krav Maga λοιπόν είναι ένα είδος αυτοάμυνας και ο Μάνος είναι ο νεαρότερος εκπαιδευτής Krav Maga στην κατηγορία του παγκοσμίως. Στην κατηγορία G4 όπως θα μας εξηγήσει και ο ίδιος, γιατί το Krav Maga... Σωστά, θα μας τα εξηγήσει και θα μας τα πει ο ίδιος, Λευτέρη. Θα πάμε να τον συναντήσουμε. Για πάμε να το συναντήσουμε. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Νομίζω θα το λύσουμε πολύ σύντομα. Μιλάμε για το Krav Maga, μιλάμε για μια πολεμική τέχνη η οποία είναι απαραίτητη για όλους μας, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς πολύ λίγο. Και να, ορίστε, έχουμε εικόνα. Θέλω να τον καλησπερίσω. Μάνο, καλησπέρα και μου επιτρέπεις τον Ενικό. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου επιτρέπεις και εμένα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Εμείς ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Λοιπόν, Λευτέρη, βρισκόμαστε εδώ ουσιαστικά γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε είναι τι είναι αυτό το Krav Maga. Γι' αυτό θέλω να μας εξηγήσεις, Μάνο. Λοιπόν, το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που η κυρία ασχολία του είναι οι πολίτες, ο απλός πολίτης. Λύνει τα καθημερινά προβλήματα, δηλαδή μια απλή επίθεση στο δρόμο που αυτή μπορεί να είναι σε ένα παιδί, σε μια γυναίκα ή σε έναν γυμνασμένο ή μια άντρα. Απευθύνεται δηλαδή και στα δύο φύλλα, ανεξαρτήτου φυσικής κατάστασης ή ενασχόληση άλλης σε πολεμικές τέχνες. Αυτό ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με το Krav Maga ανεξαρτήτως ηλικίας από ένα μικρό παιδί μέχρι έναν μεγάλο άνθρωπο? Ναι, βλέπουμε το Μάνο που είναι μόλις 11 ετών που ασχολείται και στα άλλα τμήματά μας έχουμε ασκούμενους έως και 65 ετών. Και γιατί θεωρείς ότι είναι απαραίτητο να μάθει κάποιος Krav Maga? Γιατί όσο προχωράμε, η εγκληματικότητα αυξάνεται. Μπορεί να είμαστε στο Ηράκλειο Κρήτης που είναι μια κλειστή κοινωνία, αλλά έχουμε μια ραγδαία αύξηση, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Βλέπεις τα τελευταία χρόνια που ασχολείσαι και με το Krav Maga, καθώς ταξίδεψες στο εξωτερικό, στο Ισραήλ. Αυτό μαθαίνω, Γιώτα, και εγώ, ότι ο Μάνος έχει βρεθεί στο Ισραήλ, έχει ζήσει στο Ισραήλ για ένα χρονικό διάστημα, έχει μελετήσει από κοντά, έχει αποστηθήσει όλες εκείνες τις παραμέτρους της πολεμικής αυτής τέχνης και θέλω να μας πει για αυτή του την εμπειρία. Ναι, βέβαια. Ταξίδεψα στο Ισραήλ το 2012. Ηλικίας 19 ετών, μιας και λέμε ότι είμαι ο μικρότερος εκπαιδευτής, όπως είπατε προηγουμένως, παγκοσμίως, στο δικό μου επίπεδο Graduate 4, επίπεδο G4 δηλαδή. Στο Ισραήλ είναι λίγο διαφορετικά. Η εγκληματικότητα εκεί είναι σε υψηλό σημείο. Εδώ στο Ηράκλειο δεν έχουμε τέτοιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά έχουμε στον απλό πολίτη. Στο Ισραήλ κυρίως είναι από θέμα στρατιωτικού, από θέμα αστυνομικών και... Γενικά αυτών των κατηγοριών, ομάδων. Έτσι. Και εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι κάτι εύκολο, κάτι βατό σε κινήσεις που μπορεί να δελεάσει τον ενδιαφερόμενο να έρθει να μάθει Krav Maga, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του σε μια δύσκολη στιγμή. Γιατί διάβαζα και κάποια στοιχεία για την γυναικεία έτσι, σεξουαλική παρενόχληση, με τα ποσοστά να έχουν ανέβει το τελευταίο διάστημα και σε επίπεδο χώρας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, φαντάζεται κανείς ότι είναι απαραίτητο πολλές φορές μια γυναίκα που δεν έχει και τη σωματική διάπλαση και τις ικανότητες όπως ο άντρας να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση. Και βέβαια, το πιο σημαντικό είναι η γυναίκα και το παιδί. Γιατί λόγω αδυναμίας, επειδή η γυναίκα είναι λιγότερο δυνατή από τον άντρα και το παιδί μικρότερο και σωματικά και μυϊκά. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, μία στις μία γυναίκες έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση. Τι σημαίνει αυτό? Επαφή ή όχι, ή λεκτική.
Και μία στις τέσσερις έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση, που σημαίνει επαφή, πιάσιμο, τράβηγμα ή... Μην εμβαθύνουμε περισσότερο. Να δείξουμε λίγο πώς μπορεί να αντιδράσει μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση. Είναι εύκολο αυτό τώρα. Ξέρω εκεί και με τις κάμερες, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει, αλλά θα ήταν καλό να δείξουμε κάποιες απλές κινήσεις, Γιώτα, να διευκολύνουμε λίγο εκεί και τον Μάνο, τον Σταυρουλάκη. Μπράβο. Να δείξουμε κάποιες τεχνικές για το πώς μπορεί να προστατευτεί είτε ένα παιδί είτε μία γυναίκα, να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που θα μας δείξεις. Και ουσιαστικά αυτό, με απλές κινήσεις, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που θα δεχτεί επίθεση να προστατευτεί. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Θα δούμε απλές κινήσεις. Λοιπόν, ενημερώνω εγώ τον κόσμο ότι θα δούμε απλές κινήσεις μέσα από την πολεμική τέχνη αυτοάμυνας του Krav Maga, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει μία γυναίκα που θα βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση στο δρόμο, αν έρθει αντιμέτωπη με κάποιον είτε που θέλει να της αρπάξει την τσάντα της είτε να της κάνει κακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μεταφερθούμε και πάλι εκεί στο γυμναστήριο και στο χώρο. Ωραία, έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Μάνο, μπορείς να ξεκινήσεις. Λοιπόν, μια συχνή επίθεση στις γυναίκες είναι η φίμωση. Είτε αυτή έχει κάποιο φαρμακευτικό υλικό και λιποθυμίσει, είτε αυτή είναι απλά για να την τραβήξει, να την πάρει πάνω σου με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Ο Γιώργος, ο μαθητής μας εδώ που έχει κάνει μόλις 8 ώρες προπόνηση, θα εκτελέσει την επίθεση σε μένα. Βλέπουμε, έχει και δαγκώματα μέσα. Η συγκεκριμένη πολεμική τέχνη, δάγκωμα που μπορεί αυτομάτως να αφοπλίσει τον άντρα ή τη γυναίκα η οποία μπορεί να επιτεθεί σε μία γυναίκα. Το πρόβλημά μας εδώ είναι ότι έχει έρθει ο επιτιθέμενος από πίσω, δηλαδή δεν τον έχουμε δει και μας έχει πιάσει από το στόμα. Σε αυτή την περίπτωση το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι να το βγάλουμε, γιατί μπορεί και να μπορούμε να πνεύσουμε αν δεν έχει το φαρμακευτικό υλικό. Τραβάμε με αυτόν τον τρόπο. Αν έχουμε τη δυνατότητα και την άνεση, μπορούμε να δαγκώσουμε εδώ. Σφίγγουμε δυνατά το χέρι πάνω μας για να μην μας τραβήξει από το λαιμό. Χτυπάμε στα γεννητικά. Το χτύπημα στα γεννητικά, όλοι οι άντρες καταλαβαίνουμε ότι με ένα τόσο πονάει λίγο παραπάνω. Άρα εκεί απασφαλίζει ο άντρας, ναι. Ναι, αρκετά. Τέλεια. Έχουμε αυτό το χτύπημα. Κάνουμε μία στροφή για να βγούμε έξω και ελέγχουμε το χέρι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει και τόση δύναμη, και ας είναι μεγαλός όμως όπως ο Γιώργο. Μπορούμε να συνεχίσουμε στα γεννητικά, στο πρόσωπο και στα γεννητικά ξανά. Τον διώχνουμε από κοντά μας και σκανάρουμε αν υπάρχει κάποιος άλλος που είναι φίλος του ή δεύτερος επιτιθέμενος. Λευτέρη, πριν συνεχίσουμε και με άλλες τεχνικές, θα ήθελα να πάμε, να πάω στον 12χρονο Μάνο, γιατί θα τον διακόψω από την προπόνησή του. Να τον διακόψεις, γιατί έχει μεγάλο Μάνο ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί ένα νέο παιδί ασχολείται με το Krav Maga. Είναι μικρός, πάει πρώτη γυμνασίου και έχει επιλέξει να ασχοληθεί με το Krav Maga. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί αποφάσισες να ξεκινήσεις. Γιατί υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι έξω, οπότε δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και ήθελα να προφυλάζομαι γενικά και για να μάθω και καλή αυτοάμυνα. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Ασχολήθηκα πριν, ασχολούμαι 6 χρόνια περίπου. Α, πολλά. Και είναι κάτι που σου αρέσει? Είναι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, Λευτέρη, όμως, θα διακόψουμε κι άλλο ένα άτομο από την προπόνησή του. Θα πάμε στην Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική. Εσύ γιατί πήρες την απόφαση να ξεκινήσεις Krav Maga και πριν από πόσο καιρό? Εμείς έχουμε ξεκινήσει περίπου, επίσημα αρχίσαμε τώρα, 5-6 μήνες περίπου. Κυρίως πήρα την απόφαση λόγω αυτοάμυνας. Βέβαια και για σωματική κατάσταση, φυσική κατάσταση. Κυρίως όμως λόγω του κινδύνου. Δεν ξέρω αν η ίδια είχε πέσει κάποιο θύμα, κάποιας περίεργης συμπεριφοράς στο δρόμο και ήταν και ο λόγος που ίσως την οδήγησε στο να ακολουθήσει το Krav Maga. Αυτό που ρωτάει η Αγγελική και ο Λευτέρης είναι ότι αν εσύ έπεσες θύμα ίσως κάποιας επίθεσης ή ήταν κάτι, υπήρξε κάτι στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου που είδες και σε κινητοποίησε ώστε να μάθεις αυτοάμυνα. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι τέτοιο απαραίτητα, απλά είναι οι συνθήκες τέτοιες.
που γενικά οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κυρίως, συνήθως γίνονται επιθέσεις από άνδρες, οπότε συνήθως οι επιθέσεις τέλος πάντων έχουν εμάς στόχο. Δεν χρειάζεται όντως να γίνει κάτι τέτοιο για να φτάσεις στο σημείο. Καλό είναι να μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Άρα προτρέπεις όλες τις γυναίκες ή γενικότερα όλους τους ανθρώπους να μάθουν να αμήνονται? Ναι, όλους τους ανθρώπους, κυρίως τις γυναίκες. Και για να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά κυρίως και για να νιώθεις ότι μπορείς, τέλος πάντων, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να έχεις ένα μέσο να προστατεύσεις τον εαυτό σου ή κάποιον που βρίσκεται μαζί σου εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πάμε λίγο ακόμα... και στο Μάνο, το Σταυρουλάκι μετά. Στο σπίτι, ναι, διάφορες διάφορων μορφών επιθέσεις. Ωραία. Και συνεχίζουμε να πάμε στον Μάνο, τον Σταυρουλάκι. Μάνο, με τη βοήθεια του Αντώνη Φράγκου, μην ξεχνάμε ότι είναι πίσω από την κάμερα. Βέβαια, τρέχει, γυρίζει γύρω-γύρω εκεί να μπορέσει να μας δώσει τα καλύτερα πλάνα και τον ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη. Ναι. Λοιπόν, βρίσκεται ξανά δίπλα μου ο Μάνος Σταυρουλάκης και θέλω να... Έχουμε πάλι ένα μικρό πρόβλημα, θα αποκατασταθεί ωστόσο και αυτό. Παρακολουθήσατε κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν οποιοδήποτε από εμάς και ιδίως τις γυναίκες στον δρόμο αν πέσουν θύματα σεξουαλικής και όχι μόνο παρενόχλησης. Έχουμε εικόνα, πάμε πάλι πίσω. Γιώτα. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Μάνο αν βλέπεις να υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη με τα χρόνια και αν οι άνθρωποι μαθαίνουν και θέλουν να γνωρίσουν το Krav Maga. Μικρόφωνο. Και βέβαια. Τα τελευταία χρόνια, φανταστείτε ότι έχει ανέβει όλη η IKMF. Η IKMF είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Krav Maga, International Krav Maga Federation. Φανταστείτε ότι έχει ανοίξει σε όλη την Ελλάδα. Η IKMF δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ειδικά στο Ισραήλ και σε ευρύτερες χώρες. Η αύξηση είναι μεγάλη, ειδικά από το, ας επιτρέψτε μου να πω, ασθενείς φίλο, από τις γυναίκες. Φανταστείτε ότι στους 10 ασκούμενους, περίπου οι 6 με 8 είναι γυναίκες. Γιατί στη γυναίκα χρειάζεται άμεσα. Εμείς τώρα τα αγοράκια, μιλάω λίγο λαϊκά, είναι λίγο πιο απλό για μας. Η γυναίκα έχει να προστατεύσει την τσάντα της, έχει να προστατεύσει αυτήν την ίδια. Το παιδί της ενδεχομένως που θα βρίσκεται και δίπλα της. Την ακαιρεότητα της, το παιδί της, ναι, ναι. Ενώ εμείς οι άντρες είναι καλό για τα αγόρια. Γιατί μπορούν να προστατεύσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Η επίθεση μπορεί να γίνει στον δρόμο, ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Και σε ώρα που εμείς δεν το περιμένουμε. Γι' αυτό έρχεται το Krav Maga, ένα ρεαλιστικό σύστημα αυτοάμυνας, να μας λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Γιώτα. Μαθαίνουμε στο Krav Maga και πώς να χρησιμοποιούμε αντικείμενα που έχουμε πάνω μας, για παράδειγμα ένα κινητό ή τα κλειδιά. Ναι, και βέβαια. Σίγουρα προσπαθούμε τα αντικείμενα που έχουμε μαζί μας, τα κλειδιά όπως είπε μόλις η Γιώτα, ένα κινητό ή οποιοδήποτε αντικείμενο, ειδικά αιχμηρό, προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον επιτιθέμενο. Αυτό δηλαδή που θα μας κάνει επίθεση. Ακόμα το άλλο που χρησιμοποιούμε στο Krav Maga, πέρα από τις κινήσεις πάλης ή πνιγμούς όπως εκτελούν τώρα τα παιδιά, οι ασκούμενοι, είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αντικείμενο που εμείς έχουμε ήδη στο χώρο. Σε μια καφετέρια, ας πούμε, έχεις το τασάκι, να δώσω ένα παράδειγμα. Στο σπίτι σου μπορεί να έχεις ένα μαχαιροπύρνο κοντά. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο βίαιο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά χρησιμοποιούμε το καλύτερο μέσο που έχουμε για το δυνατότερο αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι, Γιώτα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να μάθουμε πώς να προστατευόμαστε και το Krav Maga είναι ένας τρόπος για την αυτοάμυνα, για να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε αν αντιμετωπίσουμε κάποιον κίνδυνο εκεί έξω. Οτιδήποτε μας ενεργοποιεί είναι καλό σε καθημερινή βάση. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον νεότερο παγκοσμίως εκπαιδευτή Krav Maga στην κατηγορία G4. Σας έψαχνα, εκτός συνόρων τελικά ήσουνα εδώ δίπλα μας στο Ηράκλειο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Μάνο Σταυρουλάκη και επίσης να ευχαριστήσω και εσένα Γιώτα πάρα πολύ. Ελπίζω να πήρες και εσύ κάποια μαθήματα όση ώρα ήσουν εκεί μαζί με τον Μάνο. Επιστροφή πίσω και τα λέμε από κοντά.